Μπάκι μας! Γεια σας και καλώς ήρθατε στο YouTube μπάκι μας. Πρέπει να έρθεις εδώ. Γεια σας και καλώς ήρθατε στο YouTube μπάκι μας. Λοιπόν, πάμε στην... Παρακαλώ. Στην Αυστραλία. Πάμε στην Αυστραλία. Αυτό ήταν το μεγάλο μας μυστικό. Που δεν ήξερε κανένας στο ίντερνετ. Πάμε στην Αυστραλία μόνιμα! Και αυτό θα είναι το vlog της μετακόμισης του μαζέματος του σπιτιού. Βέβαια είναι ένα βίντεο εντελώς random πλάνα, δεν υπάρχει καμία ροή. Απλά έχει πλάνα που μαζεύουμε και που μετακομίζουμε και όλα αυτά. Και ακριβώς το ίδιο intro σε αυτό το ξενοδοχείο θα έχει το vlog του ταξιδιού. Γιατί τώρα είμαστε στην Αθήνα, μετακομίσαμε το σπίτι μας πριν από μία εβδομάδα. Και... οι περισσότερες λεπτομέρειες του ταξιδιού θα είναι στο vlog του ταξιδιού και μετά θα έχουμε 15 μέρες καραντίνα. Θα έχουμε 15 μέρες καραντίνα σε ένα ξενοδοχείο στη Μελβούρνη, όπου θα λέμε ακόμα περισσότερες λεπτομέρειες για το ταξίδι, για το και πώς πήραμε την απόφαση και πώς και έγινε, πώς έγινε, πότε έγινε, ποια ήταν η διαδικασία, οδοδοδοδο. Θα έχουμε 15 μέρες στην καραντίνα να τα πούμε όλα. Πάμε λοιπόν στο βίντεο και σύντομα θα έχουμε και το vlog του ταξιδιού, του μεγάλου αυτού ταξιδιού. Θες να πούμε ένα γεια στο καναλάκι μας? Γεια σας και καλώς ήρθατε στο καναλάκι μας. Κάνουμε ένα μικρό ξεκαθάρισμα παιχνιδιών με το Θοδωρή για το ποια θα πάρουμε μαζί μας στην Αυστραλία και ποια όχι. Αυτό ας πούμε δεν τον συγκινεί πολύ. Τι κάνεις? Έφτιαξα έτσι. Θες να παίξουμε μήπως μια τελευταία φορά? Ναι. Μήπως θες να το πάρουμε μαζί μας? Ναι, να κάνουμε. Να φτάξουμε ένα τελευταίο. Να σου πω κάτι. Είμαι πάρα πολύ περήφανη για σένα που αξιολογείς τα παιχνίδια σου όλα και έχεις αποφασίσει ήδη να χαρίσεις πάρα πολλά στους φίλους σου και οι κούτες είναι γεμάτες. Αυτά εδώ είναι για δώσιμο. Είμαι πάρα πολύ περήφανη για σένα που έχεις μπει σε αυτή τη διαδικασία. Αυτά τα θυμάσαι. Ναι, αυτά θα τα πάρουμε. Είναι για σένα τα αυτοκίνητα. Γιατί, αφού σου αρέσει. Δεν θέλεις καθόλου αυτοκίνητα, ούτε McQueen. Όχι, ούτε Smokey. Ούτε Smokey. Σου έχω πάρει βιβλίο για την καραντίνα που το διαβάζουμε και θα είναι McQueen. Οπότε μπορεί να τα θελήσεις μετά. Θέλω πολύ να τα θέλω McQueen. Λοιπόν, η κατάσταση στο δωμάτιο είναι έτσι. Έχω ξεχωρίσει παιχνίδια, έχω δώσει, είναι τα περισσότερα που θα πάρουμε μαζί μας εδώ μέσα και όσα έμειναν. Και τώρα ετοιμάζω τη βαλίτσα, επειδή είναι σάκος, έχω βάλει δεξιά-αριστερά τα βιβλία έτσι, να δημιουργήσουν έτσι μια σταθερότητα, ας το πούμε. Και εδώ έχουν χωρέσει ήδη όλα τα καλοκαιρινά. Τα ρολάρω έτσι τύπου Marie Kondo και σοκ βασικά. Συνεχίζω την ντουλάπα. Θα χρειαστούμε να πάρουμε και ανοιξιάτικα και καλοκαιρινά και κάποια χοντρά φθινοπορεινό χειμωνιάτικα. Δηλαδή χρειάζεται να μίξει κόμπο γιατί φεύγουμε από φθινόπωρο και πάμε σε καλοκαίρι. Άνοιξη καλοκαίρι. Εδώ κάτω είναι σεντόνια, ρούχα που δεν του κάνουν πια. Καλοκαιρινά, θέλει λίγο ένα ξεκαθάρισμα. Εδώ πάνω τα παιχνίδια είναι για δώσιμο όσα έχουν μείνει. Και αυτά θα τα δώσουμε λογικά. Αυτά τα που φαίνονται ογκώδη αλλά διαλύονται θα τα πάρω μαζί μας. Θα πάρω και ένα πακέτο πάνες γιατί το ταξίδι είναι μεγάλο και ποτέ δεν ξέρεις παρότι την έχει κόψει. Αυτά. Μισή βαλίτσα άπια. Αυτά είναι. Τέτοια θέλω να βλέπω. Λέγε.
Μια εβδομάδα ακριβώς. Δύο για να φύγουμε από το σπίτι, μια εβδομάδα από τη χώρα. Πολλά σκουπίδια σε αυτό το σπίτι. Πράγματα που δεν χρειαζόμαστε. Ατελείωτο χάος, βασικά. Και έχουμε σήμερα και αύριο όλη μέρα να μαζέψουμε όλο το χαός. Το χαός, το χαός. Κατέβηκαν και οι κουρτινούλες, οι οποίες δεν είναι δικές μας και πρέπει να τις πλύνω. Μας τις είχε παραχωρήσει η σπίτι νοικοκυρά, μερικές κούτες ακόμα. Εδώ έχουμε κάνει πολύ μεγάλη πρόοδο, δώσαμε αρκετά παιχνίδια του Θοδωρή. Και εδώ έχει φύγει... Παναγία μου. Έφυγαν τα επιπλάκια του μικρού, ήδη αρχίζει και έχει ηχό το δωμάτιο. Η ντουλάπα είναι πλέον άδεια. Κατεβάσουμε και από εδώ την κουρτίνα. Καλημέρα. Good morning. Good morning. Καλημέρα. Καλημέρα! Καλημέρα! Πρωινούλη, μέρα μετακόμισης! Ιντερνετ! Τι έφερες! Πού είναι αυτό που ζήτησα? Πουλούλη. Κάτι με ελιά ζήτησα! Δεν είχε! Άσε με, δεν είχε ολόκληρο σφούρνος κάτι με ελιά! Όχι, δεν είχε! Την πήρα πάνω από τη ρότητα! Άντε, ευτυχώς φεύγουμε από αυτό το χωριό! Τη ρότητα! Την πήρα δεν έχει κάτι να χάνει! No means no! Το μικρό κρεβάτι! Το σπίτι είναι πλέον άδειο, είναι σχεδόν καθαρό, έχω μια ωρίτσα ακόμα δουλειές, να κάνω λίγο τα μπαλκόνια, λίγο τα παράθυρα, ένα καλό ξεσκόνισμα, σκούπισμα, σπουγγάρισμα, δηλαδή έχω τελειώσει τα βαριά που ήταν ας πούμε ο φούρνος, τον οποίο δεν τον έκανα καλά, το ψυγείο, όλα τα ντουλάπια, το μπάνιο, την ντουλάπα, έκανα όλα αυτά, οπότε τώρα μένει τα σκούπισμα, σπουγγάρισμα, κλάιμα, λίγο τα παράθυρα και ξεσκόνισμα αυτά τα τυχάκια. Είναι το πιο δύσκολο να τα καθαρίσω για κάποιο λόγο. Δεν είμαι και η καλύτερη νοικοκυρά ούτως ή άλλως, γνωστό. Είναι πολύ γλυκό πικρό το συνέστημα ότι το σπίτι μου έχει ηχό αυτή τη στιγμή. Η αλήθεια είναι ότι δενόμαστε πολύ με τα σπίτια μας και εγώ και ο Γιώργος και το παιδί από ό,τι φαίνεται και γενικότερα ειδικά αυτή τη χρονιά του lockdown, τα ζήσαμε όλα μέσα στο σπίτι μας και το σπίτι μας ήταν το λιμάνι μας, τριβεδάκι μου. Και ήταν και όμορφο, καινούργιο. Είχαμε το τζάκι μας, το προσέχαμε σχετικά. Και λίγο πονάει έτσι που το αφήνουμε. Το παιδί το έχει διαχειριστεί άψογα, άψογα. Τελείωσε και το σπιτάκι μας, το καθάρισα. Μακάρι να ήταν τόσο ωραίο, άδειο και καθαρό όσο μέναμε εδώ, παράθεμα. All done. All nice and clean. The end of an era.
αλλάξει τίποτα έτσι για τη μετακόμιση. Αυτό ήταν τα πλάνα της μετακόμισης. Ήταν απότομη, επώδυνη και κουραστική. Ο Θεοδωρής παίρνει το ίδιο. Μία αγάπη μου. Μία αγάπη μου. Και φεύγουν. Τι εννοείς απότομη, εσύ? Ότι έπρεπε να γίνουν όλα τελευταίες μέρες. Ναι, έπρεπε να γίνουν όλα τελευταίες μέρες γιατί παίχτηκαν πολλές ακυρώσεις από τις αεροπορικές. Φέρ' την εδώ να μας κοιτάει, φέρ' να κάνεις κοντινό αυτό, δηλαδή. Φέρ' την καλά. Να το ανοίξω. Ανοιχτό είναι. Όχι, να ανοίξω αυτό εδώ πέρα. Άντα από πάνω. Θα το ανοίξουμε μετά να βγάλουμε όλοι μαζί φωτογραφία. Να το ανοίξω εκεί, να το ανοίξω και μετά εγώ να το κλείσω. Να το δώσουμε στο μαμά λίγο τώρα. Να το ανοίξω. Τώρα θα το ανοίξουμε. Θα λέμε σε ένα επόμενο.